Αγαπητοί συναγωνιστές, ζούμε σε μια περίοδο που ξεδιπλώνεται μια εκτεταμένη επίθεση σε όλα τα κοινωνικά δικαιώματα, στην εργασία, τη δημόσια παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση. Δικαιώματα που αντανακλούν τις σύγχρονες ανάγκες που η κατάκτησή τους, έστω και κοτσερεμένων, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων. Σήμερα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε με περισσότερα επιχειρήματα ότι η επίθεση σε αυτά τα δικαιώματα δεν ήταν ιδιοτροπία κάποιων κακών κυβερνήσεων. Δεν ήταν προϊόν επιβολής των ξένων δανειστών. Ήταν μέτρα προς το όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών κολοσσών που προετοιμάζονταν ήδη από τη συμφωνία του Μάστρη και σταδιακά επιβάλλονταν ανάλογα με τι αντιστάσεις έβρισκαν. Είναι μέτρα που αφορούν όλα τα λαϊκά στρώματα. Για δείτε τις διαδοχικές αλλαγές στο ασφαλιστικό μέχρι να φτάσουμε στον νόμο Κατρούγκαλου που ενοποίησε εισφορές, συντάξεις και συντελεστές αναπλήρωσης προς τα κάτω. Για δείτε τον ΕΦΙΑ και όλα τα φορολογικά χαράτσια που επιβλήθηκαν σε βάρος μας για να ενισχύσουν τα κρατικά πλεονάσματα. Τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις που επικρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας για να ανοίξει ο δρόμος της κερδοφορίας για τους τραπεζικούς ομίλους. Σήμερα διακρίνεται πολύ καθαρά ότι η οικονομική κρίση και τα μέτρα για το ξεπέρασμά της ήταν μόνο η αφορμή για να επιταχυνθεί η επίθεση σε κάθε δικαίωμα, σε κάθε κατάκτηση που έχει κερδιθεί με αγώνες. Ήταν η αφορμή για τη μείωση των μισθών και την αύξηση της εκμετάλλευσης, για την απελευθέρωση των αγορών και την ένταση της μονοπόλησης που περιοθεροποιεί και κλείνει τα μικρομάγαζα. Οι απολύσεις και τα λουκέτα φούντωσαν την ανεργία και την υποαπασχόληση. Τα ίδια μέτρα είναι ταυτόχρονα όρος για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεν διασφαλίζεται αλλιώς η κερδοφορία των μονοπωλίων. Δεν παίρνει μπροστά η μηχανή του καπιταλισμού. Μια ανάπτυξη προς όφελος αυτών των συμφερόντων προωθείται και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το αποδεικνύουν η πολιτεία και τα έργα της παρά τις υποκρισίες περί κοινωνικής ευαισθησίας. Τον ίδιο δρόμο επικαλείται και η Νέα Δημοκρατία και ασυμφωνεί με τους ρυθμούς και τις επιμέρους προτεραιότητες. Και διαφωνεί με τους ρυθμούς και τις επιμέρους προτεραιότητες. Κακά τα ψέματα όμως. Αυτά τα μέτρα δεν θα περνούσαν εύκολα αν αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται δεν έβρισκαν πόσικο το συνδικαλιστικό κίνημα, απροετοίμαστο για μια τέτοια έκταση και ένταση επίθεση. Έχουν μεγάλες ευθύνες στις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες της ΓΕΣΕΒΕ, της ΕΣΕΕ, της δικής σας της ΓΕΣΕΕ. Είναι αυτές που πρόθυμα τρέχουν σε κάθε κοινωνικό διάλογο, αποσανατολίζουν τους αγώνες, αποκλείζουν τα σωματεία και τη συλλογική δράση. Τα μέτρα αυτά θα συναντούσαν δυσκολίες εάν υπήρχε ισχυρή κοινωνική συμμαχία, ικανή να αντιστέκεται αποτελεσματικά στον κοινωνικό αυτοματισμό και τη διαλυτική τακτική των κυβερνήσεων του κεφαλαίου. Να βάζει μπροστά αυτά τα ζητήματα που ενισχύουν την κοινή δράση ανάμεσα σε διαφορετικά λαϊκά στρώματα, έτσι ώστε η αγωνιστική διεκδίκηση να συντονίζεται και να δυναμώνει. Αγαπητοί συναγωνιστές, οι κυβερνήσεις έχουν πλούσιο αντιλαϊκό πλουστάσιο. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν διαλέξει με ποιους θα πάνε. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε όσοι έχουμε αποφασίσει το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης της συλλογικής δράσης. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιδιώκουν να δώσουν οι ζωντανές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος των αυτοαπασχολούμενων που συγκροτούν την ΠΑΣΕΒΕ. Να ανακαιτήσουν την αντιλαϊκή επίθεση, να υπερασπίσουν και να διευρύνουν τα λαϊκά δικαιώματα. Γι' αυτό επιχειρούν να συμπληρώσουν όλες τις δυνάμεις που έχουν στο επίκεντρο των θέσεών τους αυτά τα δικαιώματα. Που έχουν πάρει απόφαση ότι ο πιο πρόσφορος δρόμος, η πιο ρεαλιστική προοπτική είναι η οργανωμένη δράση μέσα από τα σωματεία. Και ταυτόχρονα επιδιώκουν την κοινή δράση με την εργατική τάξη και την αγροτιά για κάθε ζήτημα που μπορεί να ενισχύσει τη λαϊκή συμμαχία. Έχουμε εμπειρία από την παλιότερη κοινή προσπάθεια στον χώρο των κατασκευών. Αντλούμε διδάγματα από την πιο μακρόχρονη κοινή πάλι για την κυριακάτικη αργία και το ωράριο. Υπάρχει έδαφος που μπορεί να αξιοποιηθεί. Ακόμα είναι μπροστά μας τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά τα καθήκοντα τα επιβάλλει η ζωή, τα απαιτούν οι λαϊκές ανάγκες. Δεν είναι αυτονόητα, απαιτούν συνειδητή προσπάθεια. Αγαπητοί συναγωνιστές, η Ομοσπονδία σας είναι ιδρυτικό μέλος και βασικό στήριγμα του ΠΑΜΕ. Διδασκόμαστε από τη δράση του ΠΑΜΕ. Σεβόμαστε τις αγωνιστικές παρακαταθήκες της Ομοσπονδίας Υποδόμων. Με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσετε στην ίδια αγωνιστική κατεύθυνση, εκ μέρους της Πανελλαδικής Γραμματείας της Πανελλαδικής Αντιμονοπωλιακής Εισπήρωσης των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, χαιρετίζουμε τις εργασίες του συνεδρίου σας.